Βέβαια, εντάξει, να μην τον αδικούμε τον κύριο Μητσοτάκη. Τις τελευταίες μέρες εμφανίζεται ιδιαίτερα θυμωμένος με τις τράπεζες, οι οποίες σωρεύουν κέρδη την ώρα που οι πολίτες δυσκολεύονται από την αύξηση των επιτοχίων. Κοιτάξτε, εδώ τώρα το πράγμα θα ήταν κωμικό, αν δεν ήταν τραγικό για τους πολίτες. Εσείς δεν νομοθετήσατε την ασυλία στα τραπεζικά στελέχη, την ασυλία στα τραπεζικά στελέχη για το αδίκημα της απιστίας? Εσείς δεν ήσασταν. Εσείς δεν νομοθετήσατε το ακαταδίωκτο δεύτερη ασυλία στα στελέχη του Τούχου Σου για να πουλούν μετοχές που έχει το ελληνικό δημόσιο και κάτω από τη χρηματιστηριακή τους αξία? Εσείς δεν δρομολογήσατε τις εξελίξεις στην Τράπεζα Πειραιώς, ώστε να χάσει το ελληνικό δημόσιο και το ποσοστό του, να χάσει και χρήμα, να υποστεί τεράστια ζημία, να χάσουν και οι μικρομέτοχοι τα χρήματά τους την ώρα που κέρδιζαν μεγάλοι επενδυτές και εξασφάλιζαν υπερκέρδη? Εσείς δεν μειώσατε τη φορολογία για εισόδημα που προέρχεται από stock options, φωτογραφίζοντας συγκεκριμένη τράπεζα που ετοιμαζόταν να κάνει αυτή τη μοιρασιά? Και το κυριότερο, εσείς δεν περάσατε νομοθεσία τώρα τον Ιούνιο? Τον Ιούνιο δεν περάσατε νομοθεσία η οποία άνοιγε το δρόμο στις τράπεζες να δίνουν χρυσά μπόνους στα στελέχη τους? Εσείς δεν νομοθετήσατε τώρα ότι το Τούχου Σου δεν θα μπορεί να βάζει πλέον βέτο στη χορήγηση μπόνους στα τραπεζικά στελέχη για όσες τράπεζες έχουν δείκτη κόκκινων δανείων κάτω από το 10%? Και μάλιστα θέλατε να δώσετε και αναδρομική εφαρμογή σε αυτό, για να δοθούν μπόνους και το 20 και το 21. Και προφανώς, επειδή δύο από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες δεν έπιαναν αυτό το δείκτη, βγήκε ο κύριος Πατέλης, τότε θυμάστε, στα κυριακάτικα φύλλα και είπε ότι θα υπάρχει ενιαία έναρξη εφαρμογής από το 2023 για τα μπόνους, προκειμένου να ξεκινήσουν όλες οι τράπεζες από την ίδια αφετηρία σε αυτή την κούρσα των μπόνους. Εσείς δεν τα νομοθετήσατε όλα αυτά? Τώρα γιατί είστε θυγμένοι? Εσείς, δικές σας επιλογές δεν ήταν? Ορίστε, νομοθετήστε τώρα αν θέλετε. Νομοθετήστε. Καταργήστε τη διάταξή σας η οποία άνοιξε το δρόμο για να δίνονται μπόνους στα τραπεζικά στελέχη και νομοθετήστε. Επιβάλλετε εισφορά στα κέρδη των τραπεζών έκτατη. Κάντε το. Τι σας εμποδίζει? Κάντε το. Αν δεν αντέχετε, αν είστε θυγμένοι από την πρακτική τους που σωρεύουν κέρδη. Δεν θα το κάνετε όμως. Και δεν θα το κάνετε γιατί αυτή είναι η στρατηγική σας. Και αυτή η στρατηγική αποτυπώνεται παντού. Αποτυπώνεται στην ενέργεια, αποτυπώνεται στις τράπεζες, αποτυπώνεται στην αγορά. Οργανώσατε τον αποκλεισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και αυτή τη στιγμή τα χαμηλότερα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, ιδίως αυτή τη στιγμή που οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ασφικτιούν και ιδίως τώρα που τα επιτόκια είναι τόσο αψηλά των τραπεζών.